Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να καθαρίσουμε τις αγκινάρες μας. Θέλουμε μπόλικο κρύο νεράκι σε ένα μπολ. Κρύο νεράκι. Δεν βάζουμε ζεστό. Όχι. Εντάξει. Και τι πρόβλημα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε στις αγκινάρες, σε περίπτωση που καθαρίζουμε αγκινάρες, το ξέρετε. Έλα, είναι γνωστό. Μπράβο, δεν θέλουμε να μαυρίσουν οι αγκινάρες μας, οπότε θα δείξουμε ακριβώς πώς καθαρίζουμε τις αγκινάρες για να φτιάξουμε οποιοδήποτε φαγητό. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Παίρνουμε μία αγκινάρα μπροστά μας, εδώ. Και παίρνουμε ένα μαχαίρι, θα πάρω πυρονοτό για να με βοηθήσει και θα κόψω στη μέση την αγκινάρα, εδώ. Με το που κόψω στη μέση την αγκινάρα, θα κόψω και λίγο κάτω το κοτσάνι, που υπάρχει περίπτωση να είναι σκληρό, εδώ. Και σιγά σιγά θα αρχίζω να βγάζω τα φιλαράκια γύρω γύρω. Μπορείτε να το κάνετε είτε με τα χέρια είτε με ένα μαχαιράκι. Συνέχεια θα βάλω μαχαίρι. Πρώτα κόβουμε τα μεγάλα φύλλα, αυτά που καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ σκληρά. Και μόλις αρχίζει να μαλακώνει η αγκινάρα, μας το δείχνει από μόνη της. Κοιτάξτε εδώ, αρχίζουν βγαίνουν και εκεί πέρα που κόβονται είναι το τρυφερό σημείο της αγκινάρας. Το βλέπετε εδώ. Πολύ απλά ανοίγουμε, ανοίγουμε, ανοίγουμε. Σκληρό και αυτό, σκληρό και αυτό, σκληρό και αυτό. Και εδώ πέρα άρχισε κατευθείαν να αλλάζει χρώμα. Το βλέπουμε. Φτάσαμε στην καρδιά και εδώ πέρα ξέρουμε ότι οι αγκινάρες μας είναι μαλακές. Σταματάμε το ξεψάχνιασμα και ήρθε η ώρα να χρησιμοποιήσουμε ένα κουταλάκι. Παίρνουμε ένα κουταλάκι εδώ. Καθαρίζουμε το εσωτερικό μέρος της αγκινάρας που δεν τρώγεται εδώ. Και βλέπετε κατευθείαν με το που έκοψα την αγκινάρα τι έπαθε. Κατευθείαν άρχισε να μαυρίζει. Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ γρήγοροι. Γι' αυτό καθαρίζουμε μία-μία την αγκινάρα εδώ. Βγάζουμε όλα τα χνούδια που βλέπετε μέσα. Και όλη την ώρα πρέπει να έχουμε δίπλα μας ένα λεμονάκι. Εδώ. Και ουσιαστικά να φροντίζουμε να περνάμε με λεμόνι την αγκινάρα για να βοηθήσουμε να μην. Τι να μην πάθει, να μην μαυρίσει. Μπράβο. Με το που ρίξαμε το λεμονάκι από μέσα, έχουμε καθαρίσει όλο το χνούδι. Παίρνουμε ένα μαχαιράκι. Και ουσιαστικά με το μαχαιράκι, αυτά εδώ τα φιλαράκια, τα χοντρά που έχουν μείνει, τα βλέπετε, εδώ, τα κόβουμε και αυτά, εδώ, και εδώ, και εδώ. Είναι λίγο χρονοβόρα, γι' αυτό το λόγο μερικοί προτιμούν να παίρνουν τις κατεψημένες, είναι μια χαρά, δεν έχω κανένα πρόβλημα, εδώ και εδώ, και εδώ και εδώ. Και με το που κόψαμε εδώ πέρα, τι πάλι πρέπει να κάνουμε, φίλε Μπελέση? Λεμονάκι. Λεμονάκι, εδώ. Πάλι λεμονάκι. Περαστό. Περαστό, κατευθείαν και... Τώρα ήρθε η ώρα να κρατήσουμε και το κοτσανάκι μας. Μας αρέσει το κοτσάνι, έτσι δεν είναι? Αλλά για να το κρατήσουμε, τι πρέπει να κάνουμε? Σπίλερ. Και τι πρέπει να κάνουμε κατευθείαν? Λεμονάκι, αυτό είναι. Λοιπόν, εδώ είναι. Βγάζουμε εδώ πέρα το σημείο που φαίνεται ότι είναι σκληρό και καταλαβαίνουμε, άμα είναι πολύ σκληρό κοτσάνι, κόβουμε λίγο παραπάνω. Εδώ. Κατευθείαν περνάμε με λίγο λεμονάκι την αγκινάρα μας και εντάξει. Προσπαθήστε να κάνετε γρήγορα τη διαδικασία για να μαυρίσει όσο το δυνατόν λιγότερο. Τώρα, όπως είναι, τη βάζουμε στο νεράκι και μέσα στο νεράκι στίβω και λίγο χυμό από λεμόνι εδώ και αφήνω την αγκινάρα μέσα στο νερό. Πάμε να ετοιμάσουμε άλλη μία, να δείξουμε ακριβώς πώς γίνεται πάλι. Λοιπόν, παίρνουμε μία αγκινάρα, κόβουμε εδώ, στη μέση περίπου. Αυτή είναι πιο εύκολη να τη δείξω. Εδώ. Γιατί είναι πιο έντονα τα φύλλα, οπότε θα φανεί πιο έντονα η διαφορά. Βλέπετε πως είναι πράσινα έξω τα φύλλα και καθώς μπαίνει προς τα μέσα ξανθαίνουν. Τα πράσινα φύλλα όλα τα κόβουμε, εδώ, τα βγάζουμε με το χέρι. Και το καλό, άμα κάνουμε τη διαδικασία με το χέρι, το φύλλο σπάει ακριβώς εκεί πέρα που είναι τρυφερό. Άμα το κάνουμε με το μαχαίρι, υπάρχει περίπτωση να χάσουμε περισσότερο κρέας από την αγκινάρα και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Λοιπόν, εδώ πέρα αρχίζει να ξανθαίνει, το βλέπουμε. Εδώ, τέλεια. Με το που αρχίζει να ξανθαίνει, τι κάνω, παπ, περνάω έτσι γρήγορα με λίγο λεμονάκι από πάνω εδώ πέρα που έχω κόψει και παίρνει το κουτάλι μπρος. Αρχίζω, ξύνω το εσωτερικό της αγκινάρας για να βγάλω όλο αυτό το χνουδάκι εδώ. Θα το καταλάβετε μόνο άμα κάνετε τη διαδικασία με το κουτάλι. Άμα ξύσουμε την αγκινάρα θα δείτε ότι βγαίνει όλο το χνουδάκι εδώ. Μέσα είναι τρυφερή, είναι πεντανόστιμη. Να σου πω ότι η αγκινάρα, με το που την καθαρίσουμε, άμα την ψιλοκόψουμε, τρώγεται και ομοί. Με λίγο λεμόνι και λίγο λαδάκι. Συνηθίζεται πάρα πολύ στην Ιταλία να την τρώνε έτσι. Στην Ιταλία έχει την τιμητική της αγκινάρα. Στην Ελλάδα την έχουμε λίγο παραμελημένη, κακώς. Τρίβουμε καλά μέσα, φεύγει όλο το χνούδι. Εδώ, τέλεια. Και μόλις φύγει όλο το χνούδι, τι κάνουμε? Λεμονάκι, εδώ. Λεμονάκι, 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 λεμονάκι. Μετά, παίρνουμε το μαχαιράκι μας και ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, όπως κάναμε και πριν, θα κάνουμε και τώρα. Παίρνουμε, καθαρίζουμε λίγο αυτά τα πράσινα σημεία από την αγκινάρα. Τα πράσινα είναι σκληρά, είναι πικρά, δεν τρώγονται. Τα φερούμε εδώ και εδώ.
με το που κάνουμε οποιαδήποτε κίνηση με μαχαίρι, πίλερ ή οτιδήποτε αφαιρέσουμε από την αγκινάρα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι κατευθείαν να περάσουμε με λίγο λεμονάκι. Αστάρι. Να σφραγίσουμε για να μην πιάσει σκουριά, να το πούμε έτσι. Μετά, κατευθείαν παίρνουμε το πίλερ, βγάζουμε και τη φλούδα από κάτω. Είναι αμαρτία να πετάτε το κοτσάνι. Βλέπουμε μερικού που πετάνε τελείω το κοτσάνι. Αν είναι φρέσκια η αγκινάρα, κρατήστε το. Το καταλαβαίνουμε. Άμα είναι τρυφερό, το καταλαβαίνει. Άμα είναι σκληρό, δεν το αφήνει βέβαια. Κοιτάξτε τι όμορφη που φαίνεται. Ε? Δεν θες έτσι όπως είναι να τη χαρίσεις σε κάποιον. Για σένα, Μητσού. Πάρ' το. Ευχαριστώ. Πλάκα κάνω. Θέλω να ετοιμάσω τη συνταγή μου. Φύγε. Θα ετοιμάσω όλες τις υπόλοιπες αγκινάρες για να μπορέσω να συνεχίσω τη συνταγή μου. Και αυτός είναι ο τρόπος που καθαρίζουμε αγκινάρες. Εύκολο ή δύσκολο? Εύκολο. Εύκολο.